Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και μπορούμε να φιλοδοξούμε ότι όλες οι προσπάθειες μας αυτές θα έχουν θετικά αποτελέσματα στους χρόνους που έχουμε προδιαγράψει. Είναι επίσης χρόνος κρίσιμος, διότι καθώς φαίνεται και με συγκρατημένη αισιοδοξία, μπορούμε να φιλοδοξούμε οι επίμονες προσπάθειες της Περιφερειακής Ενότητας υπό τον Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Νατουλή για να αξιοποιήσει το τοπίο της Κορινθίας, του Κορίνθου, έχει αίσιο αποτέλεσμα. Πάλι η προσωπική μου θέση ήταν και είναι εξαιρετική, λανθασμένη και προβληματική επιλογή του κλεισίματος του Αντουπέδου και συνέχεια μετατροπή του σε κέντρο κράτησης μεταναστών. Από το 2016, όταν αναλάβαμε δράση, διεκδικήσαμε μαχητικά όλοι και τεκμηριωμένα την ενιαία σειράντα στρεμμάτων του στρατοπέδου του Υπουργείου Ειδικής Άμυνας. Επιτρέψτε μου να τονίσω πρώτα ως Κορίνθιος ότι αξιοποίηση του στρατοπέδου αποτελεί από την πρώτη μέρα της ανάληψής μου το καθηγόν και το αρχικό μου στόχο και προσπάθεια. Και σε αυτό ήταν αρρωγός ο Περιφερειάρχης, ο οποίος ενδυνάμωσε την το ρόλο μας, ώστε να πετύχουμε την επίτευξη του στόχου. Με αυτές τις σκέψεις, θέλω να κλείσω το χαιρετισμό με την παρότριση να εντείνουμε όλες τις προσπάθειές μας και την προσήλωσή μας στην ολοκλήρωση του προγραμματικού μας σχεδιασμού, παρά τις οικονομικές ανισότητες, αλλά και την αναπόφευκτη προεκλογική επικαιρότητα που ενίοτε αποπροσανατολίζει. Το οφείλουμε στους πολίτες μας, το οφείλουμε σε αυτούς τους στόχους που έχουμε βάλει από την αρχή που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και τον αγώνα.